θέλω να μιλήσω λίγο για το θέμα που συζητήσαμε την περασμένη φορά, τη άνοιξη της πόρτας με το μήνυμα. Εγώ παρουσίασα την εικόνα του σχολείου και όλοι ευθύνες και την παρουσιάζω και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τους παραγωγείς και τους εξωσχολικούς. Γιατί όλα τα χρόνια απλώς ενημέρωναν ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ώρες στο γήπεδο. Άνοιγαν την πόρτα τη δίπλα, μπαίναμε μέσα μετά τις 4, δηλαδή σε 4 και 7 τις 4 που είναι το λειτουργία του σχολείου και πολλές φορές έπαιρνε η πόρτα ανοιχτή. Φέτος έχει μείνει πάρα πολλές φορές ανοιχτή, εξωσχολικοί μπαίνουν. Ακούστε κάτι, γιατί πήγα από έγινο σχολείο, είχα φύγει τα τελικά σωματεία, ήταν η πόρτα ανοιχτή, είχε μπει μέσα μηχανάκι. Όχι, για να μην έχουν φύγει, μπαίνουν οι γονείς με μηχανάκι. Εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια μηχανάκι, άμα χωρίσει μηχανάκι μέσα στο πράγμα θα πρέπει να επικοινωνία. Να πω ότι αυτός ο χώρος δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα του σχολείου. Οι μαθητές δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο. Το γεγονός ότι κάτω από την κερκίδα του Πανελλήνιου, στο σημείο που εφάρτεται. Δεν τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρω. Όταν κάνουν οι γυμναστικοί που κάνουν οι μαθητές. Στο διάδρομο, πάτε καλά. Όχι για το διάδρομο. Για το διάδρομο, λέω. Πάτε καλά, σας παρακαλώ, άκουσε. Πολύ τώρα. Δεν σας δίνω τον λόγο, δεν θα μιλήσετε εσείς. Δεν σας μιλάει εκείνο. Δεν θα λέτε ακρίβειες. Το πάτε καλά, είναι γενικό. Υπάρχει ένας διάδρομος. Λέτε ψέματα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πρόσβαση μαθητής σε αυτό το διάδρομο. Εκεί την πόρτα. Τέλος. Τέλος. Έλειξε. Εγώ το είπα. Εγώ συμφωνώ, λέω, το είχα πει προηγούμενη. Συμφωνώ να γίνει αυτό το άνοιγμα ως διευθυντής. Συμφωνώ να γίνει το άνοιγμα με την έννοια. Έχω βάλει κάποιες προϋποθέσεις και λέω, κλείνει η πόρτα της Κοραή. Ασφαλίζουμε από εκεί ελπεμένε, βάζουμε κάποια κάγκελα ακόμα φέρει κάτι πατάρια και πηγάνε μέσα τα ποδί με τον πρόεδρο, ώστε να αποτρέψουμε κάποιους να βγαίνουν από εκεί. Οι αθλούμενοι όλοι και εκεί δεν ήταν οι μόνο οι αθλούμενοι και οι συνολοί τους, πετάνε από το Μύρονα. Χρησιμοποιεί τις τουαλέτες από την Ιωμήλωνα. Δεν και το Μύρονα δεν πήρε ο Πανίλος. Και ο Μύρονας ή Πανίλος. Συμφωνεί και ο Πανίλος ή το Μύρονα. Όλοι μπαίνουν από εκεί, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος. Να μην παίρνουν εξωσχολικοί, είναι οι αθλούμενοι, παίρνουν από εκεί και η πόρτα αυτή χρησιμοποιείται μόνο τις ώρες των παραχωρήσεων που έχει η σχολική επιτροπή. Είπα και ο κ. Στρίγος την περασμένη φορά ότι αν το ανοίξει παραδοσιακά ο Μύρο, μια ώρα δεν είναι καλά, μπορείς επιτέχεια και για να στο κήπεδο, μόλις το μάθουν άμεσα κλείνει η πόρτα. Επίσης θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Συρίγο, κάτι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του που δεν το λέει με το Μύλωνα ή κάνω λάθος. Υπάρχει κάποια υπόνοια ότι ο Μύλωνας πάει να εκμεταλλευτεί κατάσταση. Δεν εκμεταλλευτεί ρε παιδιά μου, μισό λεπτό. Τέλος, μπορεί να είναι. Είναι οι ώρες παραχώρησης. Έχω πει πάλι. Τι δεν εκμεταλλευτεί, τι. Μισό λεπτό λίγο. Την ώρα του σχολικού ωραρίου δεν μπαίνει κανείς μέσα. Την ώρα του σχολικού ωραρίου δεν μπαίνει κανείς μέσα. Είτε είναι Μύλωνας, είτε είναι Μύλωνας. Μετά θα δώσω. Οι παραχωρήσεις είναι αυτές. Στα πλαίσια τις πιο πολλές ώρες είναι ο Πανιόνιος πιο από. Θα δείξει κάτι μέρες, δες είναι 6-6 από. 6-10 ο Πανιόνιος. Ο Μύλωνας είναι 2 ώρες από, 2 ώρες Κυριακή. Δεν αλλάζει κάτι στην παραχώρηση. Ωραία. Είναι αυτό και είναι η πόρτα τέτοιος. Ο Μύλωνας στο δικό του χώρο, το κάνει ό,τι θέλει. Το δικό του χώρο. Για το δικό μας χώρο πρέπει να στείλει αίτημα που ζητάει ώρες παραχώρησης. Και αν μπαίνει πιο πέρα εσύ, ποιος θα πάει να το δει. Και αν μπαίνει μια άλλη ο Πανιώτης, ποιο είναι ο Πανιώτης τώρα που λέει 6-10 και πάει 6-12. Ο Πανιώτης, ο Πανιώτης. Ο Πανιώτης έχει μέσα, δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Αν ο Πανιώτης, για παράδειγμα, το γήπεδο που εμεί του παραχωρούμε δωρεάν, αυτός το νοικιάζει, δεν το ξέρει κανένας. Σαφώς! Ναι, αυτό δεν έχει σχέση με την πόρτα. Λέω ότι επειδή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε καλά το σύστημα, μην ανοίγουμε καινούργιες φυγές. Αυτό δεν αλλάζει κάτι στην παραχώρηση. Το κείμενο αυτό το κατασκεύασε η νομαρχία και το παρεχώρησε στο σχολείο. Είναι ξεκάθαρο και είναι μαγείο. Το κείμενο στο σχολείο. Το παρεχώρησε κάποιον που το ανοίγει. Άρα επειδή είναι αντικείμενο εκμετάλλευση στο γήπεδο και βέβαια και είναι πολύ προσωποφόρο και είναι και χρήσιμο και για όλους τους αθλητικούς συλλόγους, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό είπαμε να γίνει το έγγραφο τουλάχιστον που να είναι νομότυπα όλα. Γιατί εμείς σήμερα όλοι εδώ είμαστε με καλή την πρόθεση και ο κύριος Τσιγκούνης και ο σύλλογος και εμείς και εσείς, αλλά δεν είμαστε μετά από μερικά χρόνια. Είναι πολύ εύκολο να γίνει η διοκτησία. Ακούστε,
νομότυποι, να κάνουμε τον νόμο. Να πάρουμε άδεια από την πολεοδομία και άδεια με έγγραφο από το Δήμο. Να υπάρχουν στο αρχείο του Συλλόγου τα πάντα. Και αν γίνονται αυτά και εφόσον γίνουν αυτά, τότε να ανοίξει η πόρτα. Μην πιαστούμε να ανοίγουμε πόρτες που μετά μια πόρτα εύκολα ανοίγει. Όπως εντυπωσιάστηκα σε μια εβδομάδα το είπαμε. Αυτός είναι ειδικός που θα πάρει στην Ελλάδα. Δεν έχω κάποιον άνθρωπο. Θα πάρει στην Ελλάδα για αυτό. Και οι μάνοι, και μην πιαζόμαστε να καταδικάσουμε μια μάνα που μπορεί να είναι μηχανικός και να έχει 10 γνώσεις παραπάνω από εμένα. Δεν καταδίκασα. Δεν είχατε το λογόμενος η μάνα, δεν πήγαινε σε χαρτιά για ναρκωτικά. Για το σχολείο του παιδιού της. Δεν ειδιστοποιείτε όμως για θέματα που αφορούν την υγεία του παιδιού της. Γιατί δεν είμαστε εδώ, δεν μας βλέπετε. Εκτός η μάνα είναι συγκεκριμένη. Καλά, δεν είναι. Για άκου το σύλλο, δεν είναι κάτι βοήθημα από εκεί πέρα. Συγγνώμη, επειδή είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν θα κάνω παραπάνω από 2 λεπτά. Ένα θέμα. Σε σχέση με αυτό, δεν μπορούμε να μην παίρνουμε υπόψη μας και κακώς την πρόταση ενός συλλόγου δασκόντων ενός σχολικού συμβουλίου. Ένα είναι αυτό. Εγώ δεν έχω Μισό λεπτό. Θεσμικά δεν έχω κάποιο διάβλημα. Ότι εκδίδεται σε ένα σχολικό κομμάτι. Εγώ μιλάω με διευθυντές και με συλλόγους γονέων. Έχει λόγο και το σχολικό συμβούλιο. Ναι, μέχρι στο σχολείο. Άμα σκέφτεται εδώ, εγώ δεν έχω. Αφήστε με τη διαδικασία. Τη διαδικασία. Δεύτερον, το σχολείο είναι δημόσιο σχολείο Μήλωνα, Πανιώνιος, αυτά είναι ιδιωτικά σωματεία. Δεν μπορεί να εμπλέκεται, να εμπλέκεται ένα δημόσιο σχολείο με τα σωματεία. Τρίτον, δεν έχει ακόμα και επίσημο το Δημοτικό Συμβούλιο πάρει άδεια παρακόρησης και εμείς τρέξαμε. Δεν έχει ούτε καν την ελάχιστη προϋπόθεση που έβαλε ο διευθυντής να έχει φύλακα ο Μήλωνας και εμείς τώρα ξεκινήσαμε και ανοίγουμε πόρτες κλπ. Εγώ διαφωνώ και πιστεύω ότι πηγαίνει και νόμιμο.